Να πούμε καλό μεσημέρι στον κύριο Γιώργο Βασιλιάδη. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι μαζί μας. Γεια σας. Καλό μεσημέρι, σας ευχαριστώ πολύ. Αλλά πριν πάμε στα μπουσίδια, θα μου επιτρέψετε δύο λόγια για αυτά που άκουσα από τον κύριο Κατσοφάκη. Και τρία, βεβαίως. Πρώτον, τα ελληνικά πανεπιστήμια, αυτό που ήταν και πριν πέντε χρόνια και τι είναι τώρα, είναι υποχρηματοδοτούμενα και υποστελεχωμένα. Και αυτό είναι το βασικό τους πρόβλημα. Και αν θέλουμε να νοιαστούμε για τα πανεπιστήμια, πρέπει να νοιαστούμε για την ελληνική παιδεία και να χρηματοδοτήσουμε τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια. Σε αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει και η ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων που στο παρελθόν υποστήριζε ο πρόεδρός σας. Τώρα την υποστηρίζει με ένα διαφορετικό τρόπο, είναι πιο συγκεκριμένη η άποψη που εκφράζει σχετική. Η απάντηση υπολογιστική είναι όχι. Μάλιστα. Δεύτερο θέμα. Επειδή ο κόσμος, τα αυτοκίνητα δεν αυξηθήκαν ξαφνικά και ο κόσμος δεν είναι τρελός με 2 ευρώ το λίτρο τη βενζίνη να μπαίνει στα μάξη για να πάει στη δουλειά του, σημαίνει ότι έχουν καταρρεύσει οι συγκοινωνίες. Και σας θυμίζω, κύριε Βουσκίδη, κυρία Γκαντώνα, ότι το 2020 ο Πρωθυπουργός, τότε θυμάστε που είχαμε το COVID και λέγαμε δεν πρέπει να συνορτίζεται ο κόσμος και θα πάρουμε αμέσως λεωφορεία, ξεκινήσε ένα διαγωνισμό. Φτάνουμε στο 24 και λεωφορεία δεν υπάρχουν. Τα εξαγγέλνουν κάθε τρίμηνο, φωτογραφίζονται, αλλά λεωφορεία δεν υπάρχουν στους δρόμους. Όπως δεν υπάρχουν και στη ρυθμή του μετρό. Άρα δεν είναι φυσικό φαινόμενο, είναι πολιτική, αδράνειες πολιτικές και συγκεκριμένες πολιτικές επιλογές. Κύριε Βασιλιάδη, χαιρόμαστε που μιλάμε ευθύνες. Πολιτικά επιτέλους με εσάς, διότι η αλήθεια προσπαθώ είναι... Προσπαθώ να αποφύγω τα του ΣΥΡΙΖΑ, το όχι, βλέπετε. Όχι, δεν είναι μόνο τα του ΣΥΡΙΖΑ. Επίσης δεν θέλω να σας πάω ακόμα στα του ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω να μας δώσετε ένα σχόλιο στον απόέχο της δημοσκόπησης της GPO, που δείχνει πραγματικά ότι το ΠΑΣΟΚ είναι μια ανάσα από την δεύτερη θέση και δείχνει για το κόμμα σας ακόμα χειρότερα αποτελέσματα συγκριτικά με την διπλή ήττα που υπέστη στις εκλογές του Μαΐου και του Ιουνίου. Ναι, εντάξει, οι δημοσκοπήσεις έχουν πολλές αναγνώσεις. Δηλαδή υπάρχει και μια άλλη ανάγνωση ότι σε μια περίοδο που ο ΣΥΡΙΖΑ είχε τα 1000 προβλήματα, ήταν σε κενό ηγεσίας, μετά τις εκλογές. Ναι, αλλά αυτή η μέτρηση, με συγχωρείτε κύριε Βασιλιάδη, δεν έγινε με κενό ηγεσίας, έγινε μετά την εκλογή Κασελάκη. Μισό λεπτό να σας πω ότι παρόλο λοιπόν που έχει μεσολαβήσει αυτό το χρονικό διάστημα, ο ΣΥΡΙΖΑ είχε τόσα προβλήματα, έτσι, και ως αποτέλεσμα και της διπλής εκλογικής ήττας, παρόλα αυτά το ΠΑΣΟΚ μπορεί να είναι μια ανάσα, αλλά μια ανάσα επειδή πέφτει ο ΣΥΡΙΖΑ και όχι επειδή καρπώνει το οτιδήποτε άλλο. Όχι, δεν καρπώνει το ΠΑΣΟΚ. Αλλά συνήθως η εκλογή έχει παρατηρηθεί ότι η εκλογή νέου αρχηγού δίνει μια δημοσκοπική δυναμική, άλλο αν θα συνεχιστεί σε βάθος χρόνου. Αλλά σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή δίνει δημοσκοπική δυναμική και σε εσάς δεν έχει δώσει η εκλογή του αρχηγού. Προτιμώ να μην μου δώσει δημοσκοπική δυναμική και να μου δώσει εκλογική δύναμη παρά να μου δώσει δημοσκοπική δυναμική. Καλά, βλέπετε όμως ότι είναι συνυφασμένα αυτά, κύριε Βασιλιάδη. Τώρα να σας ρωτήσω. Δεν το πιστεύω, αλλά. Μα τι δεν το πιστεύετε. Από το 2016 είχε να σας δείξει δημοσκόπηση στην πρώτη θέση και ζήσατε μια πολύ βαριά ήττα. Πώς δεν το πιστεύετε αυτό. Ο χρόνος θα δείξει. Το σημαντικό είναι να δώσουμε στη νέα ηγεσία χρόνο για να κριθεί με βάση τον τρόπο που θα λειτουργήσει. Θα λειτουργήσει πραγματικά και όχι στο φαντασιακό μας. Τώρα, σε επίπεδο. Αυτό ή φαντάζομαι θα κάνει εκείνο. Σε επίπεδο λειτουργίας, ωστόσο, έχει δώσει ένα στίγμα ο κ. Κασελάκης στο κομματικό με τις πρώτες διαγραφές, οι οποίες ο ίδιος τις θέλει, μένει να τις εγκρίνουν τα αρμόδια όργανα του κόμματός σας. Τι γίνεται με αυτή την ιστορία τώρα. Για παράδειγμα, θα μπορούσε, ας πούμε, να πάει κόντρα η Επιτροπή Διοντολογίας στην εισήγηση του αρχηγού. Πρόσεχε. Και αυτό θα μπορούσε να σημαίνει σε κομματικά για εσάς. Πρόσεχε. Υπήρξαν κάποια φαινόμενα. Είναι άλλο η πολιτική κριτική, άλλο το πού εκφέρεται και πού γίνεται η πολιτική κριτική και άλλο όταν εκφεύγουμε από την πολιτική κριτική, πάμε σε θεωρίες συνωμοσίας ή σε οποιαδήποτε άλλη αντικαταστατική συμπεριφορά που τότε προφανώς πρέπει να επιληφθούν τα αρμόδια όργανα. Άρα να ξεκινήσω το εξής. Πέρα από την πολιτική κριτική, η οποία είναι θεμητή και ειδικά στο κόμμα το δικό μας, ένα κόμμα που ήταν πάντοτε δημοκρατικό και ανοιχτό, πρέπει και οφείλει να γίνεται, βέβαια πρέπει και οφείλει να γίνεται στα όργανα και όχι στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Πρώτο πρόβλημα. Δεύτερο ζήτημα μεγάλο, οι θεωρίες συνωμοσίας που αναπτύχθηκαν και φαίνεται και ελπίζω ότι αρχίζουν και όλοι μας, το λέω το όλοι μας βάζω και αυτό μέσα, δείχνει ότι σοβαρευόμαστε και πάμε στην πολιτική τελικώς, ουσία. Τελικώς διέγραψε ή δεν διέγραψε ο πρόεδρός σας τα 4 στελέχη που είπε ο Θανάσης. Ο πρόεδρος τι δήλωσε,
ότι αυτές οι συμπεριφορές δεν συνάδουν με κομματική συμπεριφορά και παρέπεμψε στην Επιτροπή Διοντολογίας να εξετάσει, όπως το λέει το καταστατικό. Είπε ότι έθεσαν εαυτούς εκτός κόμματος, ως άλλος Ανδρέας Παπανδρέου για το γεράσιμο Αρσένη. Όταν δεν συνάδει συμπεριφορά με κομματική συμπεριφορά, mm-hmm. και ξαναλέω, όχι στο πλαίσιο της πολιτικής κριτικής, αυτή είναι και θεμητή και επιβεβλημένη σε ένα δημοκρατικό κόμμα. Όταν ξεφεύγουμε από αυτό, δηλαδή, ναι. όταν συζητάμε, ναι, υπάρχει άλλο κόμμα, ανακοινώνουμε και το όνομα του κόμματος, ή όταν λέμε για φυτευτές ηγεσίες κτλ., προσβάλλοντας το ίδιο το κόμμα, προσβάλλοντας τα ίδια τα μέλη, το ίδιο το σύνολο που αποτελούν το κόμμα, τότε προφανώς είναι μια αντικομματική συμπεριφορά. Εσείς πιστεύετε ότι οι σύντροφοί σας ετοιμάζουν άλλο κόμμα? Ποια είναι η γνώμη σας? Ακούστε εδώ. Εάν όλοι, το έχω πει πολλές φορές και θα συνεχίσω να το πω και με τον ίδιο τρόπο, εάν όλοι ομοιούμε στην ανάγκη πολιτικής αλλαγής, στην ανάγκη να τελειώσει η δεξιά διακυβέρνηση. Α, μην το πάρει γύρω-γύρω, κύριε Βασιλιάδη. Όχι, δεν είναι γύρω-γύρω, δεν είναι γύρω-γύρω. Όχι, γύρω-γύρω είναι σαφές, δεν είναι γύρω-γύρω. Εάν όλοι ομοιούμε σε αυτό, τότε οποιαδήποτε σκέψη για οτιδήποτε άλλο πέρα του να προχωρήσουμε μαζί και μπροστά είναι καταστροφική για το χώρο και τη χώρα. Άρα, αυτό σαν να λέτε ότι υπάρχει στα σκαριά, μάλιστα. Εγώ, προσέξτε, δεν λέω ότι υπάρχει σκαριά, λέω ότι ακόμα και αν υπάρχει μια τέτοια σκέψη, θα είναι καταστροφική και για το χώρο και για τη χώρα. Κάτι τελευταίο. Εσείς συμφωνείτε με τις απόψεις που έχει διατυπώσει η εκπρόσωπος τύπου, η κυρία Τζάκρη, ότι σε όποιον δεν αρέσει από εδώ είναι η πόρτα ανοιχτή να σηκώσει να φύγει? Αυτό ισχύει, δεν είναι αν συμφωνώ ή διαφωνώ. Όχι, σας ρωτώ αν συμφωνείτε ή αν διαφωνείτε. Είμαι πολύ ξεκάθαρη. Αυτό ισχύει σε κάθε κόμμα. Τώρα, από εκεί μετά, εγώ αυτό που λέω. Αυτό που λέω και αυτό που πιστεύω είναι ότι πριν πάρεις οποιαδήποτε απόφαση, μάλιστα. θα πρέπει να έχεις εξαντλήσει κάθε μέσο συνεννόησης. Και πιστεύω ότι στο ΣΥΡΙΖΑ αυτά που μας ενώνουν είναι πολύ περισσότερα από αυτά που μας χωρίζουν. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα πολιτικής ενότητας. Είχαμε μέσα, έτσι φτιαχτήκαμε, πολλά ρεύματα του προοδευτικού χώρου. Μα γι' αυτό χώρου, σας λέμε, δεν είχαμε συνηθίσει εμείς σε διαγραφές με το καλημέρα. Ο κ. Τσίπρας, θυμάστε. Είστε έμπειρος. Τώρα, κάποιος θα έλεγε, εγώ δεν συμφωνώ απαραίτητα με αυτό, κάποιος θα έλεγε ότι το πλήρωσε κιόλας. Αλλά, άρα έπρεπε να έχει διαγράψει ο Τσίπρας τον Τζακαλώτο, το Φίλι και το Σκουρλέτη. Οι διαγραφές δεν είναι λύση. Ναι. Ποτέ δεν είναι. Η δημοκρατία και ο διάλογος είναι η λύση. Όχι, και η είπατε ότι το πλήρωσε, άρα ότι έπρεπε να έχει διαγράψει. Λέω, δεν Σίπρα. Είπα εγώ, λέω κάποιοι θα λέγανε, εγώ δεν ξέρω αν θα συμφωνούσα, ότι ενδεχόμενα και το πλήρωσε. Έτσι. Είναι και αυτό το δημόσιο διάλογο. Λοιπόν. Εγώ δεν συμφωνώ λοιπόν με αυτό. Εγώ σας λέω ότι στόχος και ζητούμενο είναι μέσα από τη συζήτηση και τη σύνδεση να προχωρήσουμε μπροστά. Αλλά ωραία. Συζήτηση και σύνδεση δεν γίνεται με όρους μπουλουκιού. Στα μέσα μας ενημέρωσης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαιρετούμε. Γεια σας, κύριε Βασιλιάδη. Γεια σας, κύριε Βασιλιάδη. Να είστε καλά.